είναι για να υλοποιούνται τα κερδίσματα. Έχω μια δυσκολία, είναι αλήθεια, αλλά θα το συνηθίσω. Είναι μια σημαντική μέρα σήμερα. Είναι μια σημαντική μέρα σήμερα για όλους μας και θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες σας, τα μέλη των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τα μέλη της κυβέρνησης και όλους όσους βρίσκεστε σήμερα εδώ, σε έναν ιστορικό χώρο, στο αίθριο του Ζαπίου. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για όλους μας, αλλά μια μέρα που ανήκει, και θέλω να το πω αυτό από την αρχή, ανήκει πρωτίστως σε εκείνους που 8 χρόνια τώρα χτυπήθηκαν βάναυσα από αυτή την κρίση. Σε εκείνους που είδαν τους κόπους μιας ζωής να καταστρέφονται, που σήκωσαν στην πλάτη τους ολόκληρη τη χώρα. Πρωτίστως με αυτούς θέλουμε να κουβεντιάσουμε, ήσυχα και απλά, σε αυτούς να απευθυνθούμε, να δώσουμε ελπίδα και χαρά, με αυτούς να χαμογελάσουμε μαζί. Και σε αυτούς πρώτα-πρώτα θέλουμε σήμερα να πούμε ότι μετά τις χθεσινές αποφάσεις για το ελληνικό χρέος, η χώρα μας γυρίζει οριστικά σελίδα και περνά σε μια νέα περίοδο όπου τη θέση της λιτότητας θα παίρνει κάθε μέρα και περισσότερο η κοινωνική δικαιοσύνη. Τη θέση της επιβολής θα παίρνει κάθε μέρα και περισσότερο η δημοκρατία. Τη θέση της αβεβαιότητας θα παίρνει κάθε μέρα και περισσότερο η σταθερότητα και η αξιοπιστία. Τη θέση του κινδύνου, η ασφάλεια και η σιγουριά. Τη θέση της εξαίρεσης, η κανονικότητα. Δεσμευόμαστε γι' αυτό. Μετά από 8 ολόκληρα χρόνια, καταφέραμε να επιλύσουμε το πρόβλημα του ελληνικού χρέους, ενός χρέους που δεν δημιουργήσαμε εμείς, ενός χρέους που κληρονομήσαμε από τις δυνάμεις του παλιού καθεστώτος. Από την παλιά Ελλάδα της ολιγαρχίας, της διαφθοράς, της διαπλοκής και των παράκεντρων της εξουσίας. Και ξέρετε, δεν ήταν καθόλου αυτονόητο να φτάσουμε ως εδώ. Γιατί παραλάβαμε μια χώρα στο χείλος του γκρεμού και της χρεοκοπίας, μια χώρα με 1,5 εκατομμύριο άνεργους, με κατεστραμμένο παραγωγικό ιστό, εσκεμμένα με άδεια ταμεία, μια χώρα μηδενικών προσδοκιών. Και αναλάβαμε το δύσκολο αλλά αναγκαίο καθήκον του μετασχηματισμού αυτής της χώρας. Όχι μόνο το καθήκον να σταματήσουμε την καταστροφή, αλλά και το καθήκον να χτίσουμε πάνω στα ερείπια, να φτιάξουμε δομές, να μετασχηματίσουμε τη χώρα. Σε αυτή την προσπάθεια, άλλες φορές συγκρουστήκαμε σφοδρά, άλλες φορές συμβιβαστήκαμε επώδυνα, όμως πάντοτε δουλέψαμε σκληρά, με πίστη, δεν δηλιάσαμε, δεν διστάσαμε μπροστά στις δυσκολίες και τα εμπόδια. Και φτάσαμε ως εδώ. Φτάνουμε στο τέλος μιας εποχής που πολύ γρήγορα η κάθε Ελληνίδα, ο κάθε Έλληνας θα θέλει να ξεχάσει. Στο τέλος μιας οδυνηρής για τη χώρα οκταετίας. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος των μνημονίων. Και συνεχίζουμε. Γι' αυτό μπορούμε σήμερα όλοι μας, πιστεύω έστω για μια μέρα, όχι για παραπάνω, για μια μέρα όμως, να επιτρέψουμε στον εαυτό μας όχι κάποιον απερίσκεπτο ενθουσιασμό, αλλά τουλάχιστον ένα αισιόδοξο χαμόγελο. Μια ανανέωση της πίστης στον εαυτό μας, στις δυνάμεις μας, στη χώρα μας, στο αύριο. Γιατί η Ελλάδα γίνεται ξανά μια χώρα κανονική. Ανακτά
την πολιτική και οικονομική της κυριαρχία. Ξαναγράφεται στο παγκόσμιο χάρτη, στηρίζεται ξανά στα πόδια της. Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι έχουμε σκοπό να γυρίσουμε, να επιστρέψουμε στην Ελλάδα του χθες. Στην Ελλάδα της πατάλης, στην Ελλάδα των πελατειακών σχέσεων, στην Ελλάδα της γενικευμένης φοροδιαφυγής, στην Ελλάδα της διαφθοράς που όλοι γνωρίσαμε. Το αντίθετο. Σημαίνει ότι μπορούμε πια με τις δικές μας δυνάμεις να οικοδομήσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να βαδίζουμε το δρόμο της οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης. Με μια δημοσιονομική πολιτική έντιμη και συνετή που θα σέβεται τις δεσμεύσεις μας, αλλά ταυτόχρονα θα βάζει τέλος στη λιτότητα και σε όλα όσα ζήσαμε, στις αδικίες που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Μια πολιτική λελογισμένης επέκτασης με βάση το δημοσιονομικό χώρο που αρχίζει πλέον να δημιουργείται. Διότι πλέον έχουμε αποκτήσει σε τέτοιο βαθμό και έχουμε αποκαταστήσει σε τέτοιο βαθμό την απόδοση της ελληνικής οικονομίας, που έχουμε πια τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε στοχευμένες ελαφρύνσεις σε εκείνους που όλα τα προηγούμενα χρόνια υπέφεραν πολύ και είναι αυτοί οι οποίοι κατάφεραν αυτό που σήμερα παρουσιάζεται στη διεθνή οικονομική και πολιτική σκηνή. Έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στοχευμένα σε μείωση φόρων το 2019, αλλά και σε υποστήριξη του κοινωνικού κράτους και της πρόνοιας που αποτελεί πρώτη μας προτεραιότητα. Έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις εκδημοκρατισμού της δημόσιας διοίκησης, μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώνουν το επενδυτικό κλίμα και θα εγκαθιστούν μια νέα σχέση του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Να προχωρήσουμε το δρόμο της επαναρρύθμισης της αγοράς εργασίας με την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την αύξηση του κατώτατου μισθού επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια, για να στηρίξουμε αυτούς που έδωσαν τη μάχη για να βγούμε από τα μνημόνια. Για να βάλουμε επιτέλους στο επίκεντρο τον κόσμο της εργασίας και της ανάγκης του. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι βουλευτές και υπουργοί, με τη χθεσινή ιστορική του απόφαση, το Eurogroup δημιουργεί νέα δεδομένα για την επόμενη μέρα, καθώς το ελληνικό χρέος, το ελληνικό δημόσιο χρέος, καθίσταται επιτέλους βιώσιμο. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να το εξυπηρετούμε. Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού, αφού είναι η Εθνική Επίσκεψη σε κέντρο φιλοξενίας τώρα. Πού θα πάμε,